Καλούμε στο βήμα το Δήμαρχο Κεσαριανής και εκ νέου υποψήφιο με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης, σύντροφο Ηλία Σταμέλο. Κεσαριανιώτες και κεσαριανιώτισες, φίλοι και φίλες, χαιρετίζουμε τη συμμετοχή σας στη μεγαλειώδη σημερινή μας συγκέντρωση. Δίνει μήνυμα ότι η Κεσαριανή θα συνεχίσει την ηρωική της παράδοση. Θα συνεχίσει να έχει δημοτική αρχή που θα παλεύει για το δίκαιο του λαού. Θα στέκεται δυναμικά δίπλα του, στους αγώνες αλλά και στις αγωνίες του. Αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας που κάναμε αυτά τα χρόνια για να στηρίξουμε τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, να μπούμε μπροστά στις διεκδικήσεις για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού. Αποτελεί μήνυμα συστράτευσης για την εκλογή της λαϊκής συσπήρωσης ξανά στη διοίκηση του Δήμου και Κεσαριανής, αλλά και για το δυνάμωμα της λαϊκής συσπήρωσης στην περιφέρεια, το δυνάμωμα του ΚΚΕ παντού, στις ευρωεκλογές και τις βουλευτικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Ιδιαίτερα, θέλουμε να χαιρετήσουμε τους εκπροσώπους των συλλογικών φορέων του λαϊκού κινήματος στην πόλη μας, τους εργαζόμενους και τους αυταπασχολούμενους, τους γονείς των παιδικών σταθμών και των σχολείων, τους εθελοντές της δασοπροστασίας του Δήμου και όλους όσους συμπορεύτηκαν μαζί μας στους αγώνες και στις διεκδικήσεις. Σχεδόν κάθε θετικό βήμα που έγινε στην πόλη μας τα χρόνια αυτά είναι αποτέλεσμα της αναντικατάστασης αυτής σχέσης. Χαιρετίζουμε επίσης τους εργαζόμενους του Δήμου και Κεσαριανής που είναι σήμερα μαζί μας, που με την καθημερινή τους προσφορά υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες και προτεραιότητες. Αποτέλεσαν στήριγμά μας τα χρόνια αυτά. Αγωνιστήκαμε μαζί, κόντρα στη μεθοδευμένη απαξίωση των δημοτικών υπηρεσιών που προωθεί η αντιλαϊκή πολιτική, για να στρωθεί ευκολότερα ο δρόμος των ιδιωτικοποιήσεων και της εμπαρευματοποίησης. Φίλες και φίλοι, στις 26 Μάη καλούμε το λαό της πόλης μας να υπερασπιστεί μια πορεία κοντά 5 χρόνων. Το διάστημα αυτό από τη θέση της διοίκησης του Δήμου Κεσαριανής σταθήκαμε στον αντίπαλο της κυρίαρχης πολιτικής. Βρεθήκαμε όπως είχαμε από την αρχή ξεκαθαρίσει στην αντιπολίτευση. Δεν υποταχτήκαμε στο ρόλο που καθορίζουν για τους Δήμους και τις περιφέρειες εδώ και 2 δεκαετίες όλες οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις του αστικού κράτους από το Καποδίστρια στον Καλλικράτη και σήμερα στον Κλισθένη. Δηλαδή Δήμους και περιφέρειες που θα εξειδικεύουν τοπικά την αντιλαϊκή πολιτική, θα συμβάλλουν στον περιορισμό των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων για να εξασφαλίζονται τα κέρδη των λίγων. Στηρίξαμε τις διεκδικήσεις και την πάλη του λαϊκού κινήματος, τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις κόντρα στη μυρολατρεία και τη λογική των χαμηλών απαιτήσεων. Πήραμε θέση ενάντια σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που προωθήθηκαν στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο διαρκές μνημόνιο, στη φορολογιστία και τις μειώσεις των συντάξεων. Καταδικάσαμε με συνέπεια τους υπηρεαστικούς σχεδιασμούς και τις επεμβάσεις στην περιοχή μας που γεννούν τη σύγχρονη προσφυγιά. Τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπαμε ποτέ ότι αυτή η αρμοδιότητα, ότι δεν είναι αρμοδιότητά μας και ότι εμείς είμαστε για τα τοπικά προβλήματα μόνο. Ό,τι αφορά τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων μας αφορά. Αφορά κάθε δημοτική αρχή που θέλει να υπηρετεί το λαό. Διεκδικήσαμε μέτρα ανακούφισης των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων και των ανέργων. Πήραμε μέρος στη μεγάλη πορεία από την Πάτρα την Άνοιξη του 16, απαιτώντας μέτρα προστασίας για τους ανέργους. Εναντιωθήκαμε στη νέα μείωση χρηματοδότησης δήμων και περιφερειών. Δεν συμμορφωθήκαμε στους νόμους που θεσπίζουν την αρπαγή όσων με κόπους και θυσίες κατάφερε να χτίσει ο εργαζόμενος. Κανένας πληστηριασμός, καμιά κατάσχεση λογαριασμού δεν προχώρησε από το Δήμο Κεσαριανής και τις υπηρεσίες του.
Αρνηθήκαμε τη διάθεση των αποθεματικών του Δήμου για τις ανάγκες των τραπεζών και την εχώρηση δημοτικής περιουσίας στο υπερταμείο. Στηρίξαμε τους αγώνες των εργαζόμενων των Δήμων, ανεξάρτητα από την εργασιακή τους σχέση, και βρεθήκαμε δίπλα τους σε όλες τις κινητοποίησεις που αναπτύχθηκαν, απαιτώντας την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους και την άρση της απαγόρευσης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. Αποκαλύψαμε τον επικίνδυνο ρόλο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που απ' τη μια συνεχίζει να τσακίζει τη ζωή των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, τα δίνει όλα για την ανάπτυξη του κεφαλαίου, έχει γίνει ντίλερ του αμερικάνικου υπεριαλισμού στην περιοχή, και απ' την άλλη θέλει να εμφανίζεται ως προοδευτική δύναμη, ως τιμητής των αγώνων του λαού και ειδικά των εκτελεσμένων αγωνιστών στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, που έχησαν το αίμα τους για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων ενάντια στους υπεριαλιστές και τις επιδιώξεις τους. Τους μπήκαμε βέβαια στο μάτι. Δεν είναι τυχαίο η στάση μας αυτή, ότι συγκέντρωσε την πολεμική, φανερή αλλά και αθέατη πολεμική των κυβερνητικών δυνάμεων και του μηχανισμού τους όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς για αυτούς, βρήκαν απέναντί τους ανθρώπους που δεν λυγάνε σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Ασπίδα μας απέναντι σε όλες αυτές τις δυσκολίες υπήρξε η επαφή μας με το λαό της πόλης. Η επιμονή μας να βρισκόμαστε δίπλα του, με κάθε αφορμή, στις συγκεντρώσεις απολογισμού της Δημοτικής Αρχής, στις συνελεύσεις των κατοίκων στις γειτονιές, τα μαζέματα των γονιών στους παιδικούς σταθμούς και στα σχολεία, σε εκδηλώσεις των ΚΑΠΗ στην καθημερινά στους δρόμους. Η αντίληψή μας να μην κρύβουμε τα προβλήματα και να δείχνουμε την πραγματική τους αιτία ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη της λαϊκής πάλης που μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή κατάσταση. Η πορεία μας αυτά τα 5 χρόνια απέδειξε ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Μόνο ο αγώνας και η διεκδίκηση μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Στηρίζοντας την πάλη του λαού όπως είχαμε εξ αρχής δεσμευτεί, ολοκληρώσαμε τον αγώνα δεκαετιών των κατοίκων της πόλης μας, που με επικεφαλής αρχικά του να ήμνησο Δήμαρχο Παναγιώτη Μακρύ. Πάλεψαν για να περιέλθει οριστικά το σκοπευτήριο της Κεσαριανής στο λαό και τις ανάγκες του. Από το Σεπτέμβριο του 2017 η περιόνιμη σκοπευτική εταιρεία έχει πάψει να μολύνει τον ιερό αυτό χώρο. Ταυτόχρονα δεν επιτρέψαμε η πράξη της παραχώρησης να γίνει άλοθη στην αντιλαϊκή πολιτική, μην παίρνοντας μέρος στη φιέστα εξηλαίωσης που ετοίμασε η κυβέρνηση το Σεπτέμβριο του 2016. Υπερασπιζόμενοι την ιστορική αλήθεια και την ιστορία της πόλης μας, εγκαινιάσαμε στις 9 Μαΐου του 2016 το Μουσείο της Εαμικής Εθνικής Αντίστασης. Κάνοντας πράξη το όνειρο χιλιάδων αγωνιστών. Από την ημέρα εκείνη το Μουσείο της Κεσαριανής έχουν επισκεφτεί πάνω από 35.000 επισκέπτες. Εκατοντάδες σχολεία περιηγήθηκαν στους χώρους του, όπου εκτίθενται σπάνια ντοκουμέντα που φυλάσσονταν για χρόνια με μεγάλους κινδύνους από τους Κεσαριανιώτες. Έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια αγωνιστικών κινητοποιήσεων της Δημοτικής Αρχής και των φορέων της σχολικής κοινότητας της πόλης, εξασφαλίστηκε για πρώτη φορά, μετά από κοντά 20 χρόνια, χρηματοδότηση για εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου, με πάνω από 1.300 συνολικά. Με την ολοκλήρωσή τους, οι μαθητές της πόλης μας στεγάζονται πλέον σε πιο ασφαλή και λειτουργικά σχολεία. Στηρίζοντας τους αγώνες των συμβασιούχων εργαζόμενων στους Δήμους, βρισκόμενοι καθημερινά δίπλα τους στις πολυήμερες κινητοποίησεις, το καλοκαίρι του 2017 άνοιξε ο δρόμος έστω και περιορισμένα για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας. Κεσαριανιώτες και σαριανιώτισες, φίλες και φίλοι, τα 5 αυτά χρόνια δεν ακολουθήσαμε τους εύκολους δρόμους.
βρεθήκαμε στην άλλη όχθη από το αντιλαϊκό πλαίσιο που κυριαρχεί. Στο Δήμο της Κεσαριανής εξασφαλίσαμε την πρόσβαση όλων των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς της πόλης μας. Χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όταν στους γειτονικούς δήμους με διοίκηση της δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΚΙΝΑΛ εκατοντάδες παιδιά μένουν εκτός κάθε χρόνο. Με την ολοκλήρωση του νέου βιοκλιματικού παιδικού σταθμού και τη νέα πτέρυγα στο δεύτερο βρεφονηπιακό σταθμό καλύφθηκαν σε αυτή τη φάση όλες οι ανάγκες εκτηριακές εγκαταστάσεις με ποιοτικό τρόπο. Προσλήφθηκε το αναγκαίο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Δεν έγινε καμία αύξηση δημοτικά τέλη, ενώ προχωρήσαμε σε μειώσεις και απαλλαγές σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Καταργήθηκαν τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς σε οικογένειες με εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ. Αναβαθμίσαμε τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Λειτουργήσαμε λαϊκό φροντιστήριο, ώστε κανένας μαθητής να μην μείνει χωρίς στήριξη στη μάχη που δίνει για τη μόρφωσή του. Ανοίξαμε πόλεμο με τα ναρκωτικά και την ναρκοκουλτούρα που προωθεί η κυβέρνηση με ένα πρωτότυπο πρόγραμμα συνεργασίας με το ΚΕΘΕΑ που αγκαλιάστηκε από όλους τους φορείς της πόλης μας. Μέσα από τα προγράμματα αθλητισμού του Δήμου δώσαμε τη δυνατότητα άθλησης σε εκατοντάδες παιδιά. Ταυτόχρονα διεκδικήσαμε σοβαρές παρεμβάσεις για τη βελτίωση των δημοτικών αθλητικών υποδομών, όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ Μελισσινός, στο δημοτικό γήπεδο Κρητικόπουλος, στα οποία έχουν δωρεά πρόσβαση στα αθλητικά σωματεία της πόλης μας. Με τη λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου του Δήμου, το θερινό κινηματογράφο Αιωλία, τις εκδηλώσεις του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού, το αποκριάτικο καρναβάλι και τόσα άλλα, στηρίξαμε τη διέξοδο στον πολιτισμό που έχει λαϊκά χαρακτηριστικά και συμμετοχή αλλά και σε περιεχόμενο. Διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε έργα υποδομής και όχι βιτρίνας για την πόλη, όπως είναι η ολοκλήρωση του δικτύου της αποχέτευσης προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ, η ανακατασκευή του συνόλου των παιδικών χαρών του Δήμου που θα ολοκληρωθεί μέσα στο έτος, η δεύτερη μέσα σε 3 χρόνια φάση ασφαλτόστρωση στον δρόμο της πόλης μας, η αντικατάσταση του συνόλου του οδοφωτισμού με σύγχρονα σώματα LED, η κατασκευή του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων που ξεκινάει μέσα στο έτος, η ανανέωση του στόλου οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου που βελτιώνει τις δυνατότητες αποκομιδής και την ασφάλεια του εργαζόμενου προσωπικού, η ανάπλαση του πράσινου στο σκοπευτήριο και το πάρκο σκύλων και άλλα πολλά που θα απαιτούσε πολύ χρόνο να αναφέρουμε και που εξάλλου πολύ ήδη γνωρίζετε αναλυτικά από τις συγκεντρώσεις, τις συνελεύσεις, τις συνεντεύξεις, αλλά τα ζείτε και καθημερινά. Τέλος, εκπονείται ήδη η μελέτη για την συνολική αναβάθμιση του χώρου του πάρκου του σκοπευτηρίου που θα ανοίξει το δρόμο για το κυρίως έργο που θα περιλαμβάνει τη μετατροπή του ιστορικού κέντρου Χάραμα σε πολιτιστικό κέντρο, τη διαμόρφωση ανοιχτού θεάτρου και χώρου βιβλιοθήκης στους χώρους που χρησιμοποιούσε η σκοπευτική. Συνολικά, το κόστος των έργων που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται στη φάση της ολοκλήρωσης ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Με τα παραπάνω αποδεικνύεται στην πράξη πως μια δημοτική αρχή που διεκδικεί με κριτήριο τις ανάγκες του λαού μπορεί να έχει κατακτήσεις, να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται στις λαϊκές προτεραιότητες. Δεν πιστεύουμε ότι η Κεσαριανή μπορεί να γίνει όαση όταν κυριαρχεί η αντιλαϊκή πολιτική. Όταν την κοινωνία μας την κινεί το κέρδος και όχι η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Δώσαμε όμως και δίνουμε ανάσες σε αυτοπεποίθηση και ελπίδα. Δεν υποτιμάμε το παραμικρό που αφορά την καθημερινή ζωή και τα δικαιώματα κάθε συμπολίτη μας. Βοηθάμε να σταθούν όρθιοι οι πιο αδύναμοι και ταυτόχρονα να δυναμώσει ο αγώνας του λαού για τα δίκαια του. Φίλες και φίλοι, κοινή αφήγηση όλων των άλλων πολιτικών δυνάμεων σε κεντρικό επίπεδο αλλά και στους Δήμους και τις περιφέρειες είναι ότι η ανάπτυξη που στηρίζεται στην κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων θα βελτιώσει τάχα τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων. Θα βάλει τέλος στην εποχή των μνημονίων,
θα επαναφέρει ότι χάσαμε την περίοδο της κρίσης. Σε αυτή τη βάση θα έχετε ακούσει πιθανά ήδη τους αντιπάλους μας να κλείνουν σε κάθε πτώση τη λεγόμενη τοπική ανάπτυξη, την οικονομική αυτοτέλεια, να τάζουν τοπικές business που θα λύσουν όλα τα προβλήματα, να μας κατηγορούν οι αντιαναπτυξιακούς και άλλα. Πρόκειται για στόχο που δεν έχει σε τίποτα να κάνει με τα λαϊκά συμφέροντα, που έρχεται από πολύ παλιά και στέκεται αποδεδειγμένα απέναντι στις σύγχρονες ανάγκες του λαού. Οι ρυθμοί ανάκαμψης και οι επενδύσεις δεν εξασφαλίζουν την αποκατάσταση των απολειών λόγω της κρίσης και την αναχέτηση της αντιλαϊκής επίθεσης. Δεν φτιάχνουν τοπικούς παράδεισους. Αντιθέτως, απαιτούν τη συμφιλίωση του λαού με τη φτώχεια, την ανεργία, τους μισθούς πείνας, τους πληστηριασμούς, τις κατασχέσεις. Απαιτούν το ξεπούλημα της λαϊκής περιουσίας και την εμπορευματοποίηση κοινωνικών αναγκών. Πάνω σε αυτά θα ευδοκιμήσει η ανάπτυξη που μας σερβίρουν. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, στους στόχους και στις ανάγκες αυτής της ανάπτυξης προσαρμόστηκε η λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών, με τις απανωτές μεταρρυθμίσεις που προηγήθηκαν. Σε αυτό το δρόμο οδηγήθηκαμε σταθερά. Στις δραματικές περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών, στο τοπικό χαράτσωμα, οδηγηθήκαμε στη μεταφορά αρμοδιοτήτων που αποσάθρωσαν τις κοινωνικές δομές. Οδηγηθήκαμε στην αντικατάσταση του προσωπικού με φτηνούς και ανανεώσιμους εργαζόμενους, με συμβασιούχους, ΜΚΟ και ΚΙΝΣΕΠ. Προχώρησαν οι ιδιωτικοποιήσεις, οι συμπράξεις, παραχώρησε επιχειρήσεις, με ληστρικούς μάλιστα όρους της δημοτικής περιουσίας. Δόθηκε επακτολός χρημάτων για έργα που δεν ανταποκρίνονται στις λαϊκές ανάγκες. Ξεκαθαρίζουμε ότι εμάς αυτούς τους σχεδιασμούς, συνεργούς και συνένοχους δεν θα μας βρουν. Θα μας βρουν απέναντι όπως μας βρήκαν πάντοτε μέχρι τώρα. Θα μας βρουν απέναντι να παλεύουμε μαζί με τα λαϊκά στρώματα ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα που συνεχίζονται. Να διεκδικήσουμε την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Δήμων. Την ανακούφιση λαϊκής οικογένειας από τη βαριά φορολογία. Την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των δημόσιων κοινωνικών δομών στην προσχολική αγωγή, την παιδεία, την υγεία, την άθληση. Να διεκδικήσουμε την πρόληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού σε όλους τους τομείς με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τις τσέπες των δημοτών. Την προστασία των ελεύθερων χώρων και των δασών από την εμπορευματοποίηση. Την επίλυση μεγάλων προβλημάτων της πόλης μας, όπως το κυκλοφοριακό και το συγκοινωνιακό, μακριά από τη λογική της ανταπόδοσης και με σεβασμό την προστασία του περιβάλλοντος. Να διεκδικούμε έργα και υποδομές που έχει πραγματικά ανάγκη ο λαός και βελτιώνουν την καθημερινότητά του. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι στάσεις μας αυτά τα χρόνια, οι πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις μας ενόχλησαν πολλούς. Τους χαλάσαμε τη σούπα. Ήδη το διάστημα αυτό ξεδιπλώνεται η προσπάθεια διαστρέβλωσης και υποτίμησης της προσφοράς της Δημοτικής Αρχής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο μας, από τις παρατάξεις που διεκδικούν τον ψήφο των Κεσαριανιωτών. Περισσεύει το όραμα και η αγάπη για την πόλη, η επίκληση της κεσαριανιώτικης καταγωγής, ενώ στα κρυφά προχωράνε σε τα ταξίματα που παίζουν με την αγωνία ενός κόσμου για επιβίωση. Μοιράζονται καρέκλες και τίτλοι στη βάση του νέου εκλογικού νόμου, χαλάνε οι μοιρασίες και ξαναγίνονται. Η κυβερνητική παράταξη Συνεργασία Πολιτών κάνει κάθε προσπάθεια να προσανατολίσει από τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση για τη συνέχιση και τα αποτελέσματα της αντιλαϊκής πολιτικής τους, στους Δήμους και γενικότερα, και να ρίξει για αυτά ευθύνες στη διοίκηση του ΚΚΕ. Προσπαθούν να υποβαθμίσουν το έργο της Δημοτικής Αρχής και ό,τι έχουμε καταφέρει με τεράστια προσπάθεια σχέδιο διεκδίκησης το διάστημα αυτό. Ανταυτού, παρουσιάζουν την περιφέρεια ως ευεργέτη της πόλης, κρύβοντας τη στάση που αυτή κράτησε απέναντι στο Δήμο και τις ανάγκες του τα προηγούμενα χρόνια,
την εχθρική στάση σε αντίθεση με την προνομιακή αντιμετώπιση των όμορων δήμων. Προχωρούν σε περιοδίες με κυβερνητικά στελέχη στις γειτονιές για να κρατήσουν εγκλωβισμένο λαϊκό κόσμο που εξαπάτησαν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν λένε βέβαια κουβέντα για τις ευθύνες τους ως δίκης του Δήμου που σε 8 χρόνια τον έφτασαν κυριολεκτικά στην κρεοκοπία με τεράστιες οφειλές σε τρίτους και με ληστρικά δάνεια που θα επιβαρύνουν το λαό στο 2023. Κάνουν βρώμικη δουλειά μέσα από το διαδίκτυο όπου αναπαράγονται συκοφαντίες και πολεμικοί. Έχουν μίσος για το μουσείο και τη λειτουργία του. Δώσανε μάχη ενάντια στο χαρακτηρισμό του ως αμικό και στον πολιτικό του προσανατολισμό. Η επικεφαλής της δεν διστάζει να μιλάει ανοιχτά για ρεβάνς και ανατροπή, να λιδωρεί μιλώντας για φολκλορικού τύπου μουσείο χωρίς δίθεν ιστορική τεκμηρίωση. Οι άλλοι δύο συνδυασμοί, ο συνδυασμός του κ. Βοσκόπουλου, που μόλις εχθές ανακοινώθηκε επίσημα ότι στηρίζεται από το Κινάλ, και της κυρίας Γραφίδου, εμφανίζονται σήμερα ως ανεξάρτητοι, αν και έχουν μακρά και γνωστή εξαρτημένη πορεία και πολιτικά φλερτ με όλους τους διαθέσιμους. Παρόντες αμφότεροι στα πολιτικά τραπεζώματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, του Πατούλη και του Καμίνη, και έχοντας τα ψηφοδέλτιά τους υποψήφιους που έχουν υπηρετήσει κάθε σημαία και κάθε νηστό. Και οι δυο δεν βγάζουν άχνα για τα τεράστια προβλήματα που ζει ο λαός, για την ανεργία, τη φτώχεια, τους μισθούς πείνας, γιατί είναι αποφασισμένοι να μην διεκδικήσουν, να μην αντιπαλέψουν την πολιτική που προωθεί η εκάστοτε κυβέρνηση. Πίσω από τις ωραίες εκφράσεις και το επικοινωνιακό λεξιλόγιο, η θέση τους είναι πραγματικό φαρμάκι για τα λαϊκά στρώματα της συνοικίας. Η κυρία Γραφίδου νομιμοποιεί το χαράσι του έμφυα και θέλει να το μεταφέρει στο Δήμο, κάνοντας τις δημοτικές υπηρεσίες άλλον ένα μηχανισμό που θα κυνηγάει το λαό που υποφέρει. Για τους εργαζόμενους οραματίζεται η Κίνσεπ και μεικτές επιχειρήσεις με ιδιώτες, όπου θα διαγωνίζονται οι άνεργοι για το ποιος θα είναι πιο φτηνός και θα κυριαρχούν η αδιαφάνεια και οι πελατειακές σχέσεις. Ο κύριος Βοσκόπουλος μιλάει και αυτός για αύξηση των παραγωγικών εσόδων του Δήμου, δηλαδή παραπέρα τοπική φορολογία και επέκταση της ανταπόδοσης. Βλέπει τη δημοτική περιουσία που κατακτήθηκε με αγώνες δεκαετιών ως φιλέτο για τοπικές business με επιχειρηματίες. Απέδειξε με τη στάση του στο ζήτημα του μετρό ότι για τις ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν διστάζει να θυσιάζει μόνιμα την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης. Η Δημοτική Παράταξη της Ανταρσίας, παρά τη μικρή εκλογική της δύναμη, όλο το προηγούμενο διάστημα έπαιξε με ανάθεση το βρώμικο ρόλο του κτυπήματος Δημοτικής Αρχής του ΚΚΕ, με ψέματα και συκοφαντίες που δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν οι υπόλοιποι την ίδια στιγμή που γίνεται ουρά σε επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το δημοψήφισμα. Στο σύνολό τους, περισσότερο και άλλοι λιγότερο ανοιχτά θα επιδιώξουν να εμφανίσουν την πολιτική μας τοποθέτηση, το γεγονός ότι η λαϊκή συσπήρωση είναι το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ ως δίθεν μειονέκτημα, ως δογματισμό και στενότητα. Σε μια εποχή μάλιστα που δίνονται δυνατότητες για ευρείες τάχα συνεργασίες από το νέο εκλογικό νόμο. Δυστυχώς για αυτούς, ο λαός της πόλης έχει γνώση και εμπειρία. Γνωρίζει τη διοίκηση του Δήμου, ότι στη διοίκηση του Δήμου δεν ξεχωρίσαμε τους εργαζόμενους, το λαό της Κεσαριανής, από το κόμμα που ψήφισε στις εκλογές, από το εάν συμφωνούν ή όχι σε όλα μαζί μας. Ήμασταν Δημοτική Αρχή όλων των πολιτών της Κεσαριανής. Βρεθήκαμε πρωτίστως... Βρεθήκαμε πρωτίστως δίπλα στα φτωχά λαϊκά στρώματα, στους πιο ταλαιπωρημένους, στη νέα γενιά που πρέπει να πάρει όσα εφόδια μπορεί για να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον. Η πολιτική μας τοποθέτηση ενίσχυσε τους κοινούς αγώνες, δεν τους αδυνάτησε. Άλλωστε, ο λαός Κεσαριανής έχει πολλές αποδείξεις για τη στάση των κομμουνιστών και των λαϊκών αγωνιστών που συνεργάστηκαν μαζί τους όταν ανέλαβαν την ευθύνη διοίκηση του Δήμου της Κεσαριανής. Έχουν μείνει στα χείλη και στο θυμικό του λαού.
ο Λεωνίδας Μανολίδης, ο Παναγιώτης Μακρής, ο Γιώργος Κατημερτζής, ως αγωνιστές που στήριξαν, συνέβαλαν, οργάνωσαν τη λαϊκή διεκδίκηση και κινητοποίηση. Οι κομμουνιστές δήμαρχοι αποτελούν σημείο αναφοράς, γιατί έβαζαν πάντα το κοινωνικό, το λαϊκό συμφέρον πάνω απ' όλα. Πίσω από κάθε κατάκτηση, πίσω από κάθε ουσιαστικό έργο που αντιμετώπισε λαϊκές ανάγκες στην πόλη μας, βρίσκονται αγώνες και διεκδικήσεις στις οποίες πρωτοστάτησαν οι κομμουνιστές δήμαρχοι. Με αυτή την παρακαταθήκη και ευθύνη και σε αυτό το δρόμο πορευτήκαμε αυτά τα 5 χρόνια. Σε αυτό το δρόμο θα προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα στη νέα θητεία της λαϊκής σπήρωσης στο Δήμο της Κεσαριανής. Απευθυνόμαστε στον κόσμο που νιώθει ότι θα συναντήσουμε δυσκολίες και μπορεί ακόμα να κρατάει τις επιφυλάξεις του, αλλά εκτιμάει και σέβεται την προσφορά και τη στάση μας. Του ζητάμε χωρίς δισταγμό να μας στηρίξει από τον πρώτο γύρο των εκλογών και να δώσει την απόλυτη πλειοψηφία στο ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης από την πρώτη Κυριακή. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού, στις ευρωεκλογές, στις βουλευτικές εκλογές, σε εκλογές για την τοπική και περιφερειακή διοίκηση, θα κάνει την πραγματική διαφορά υπέρ του λαού. Δίνουμε τη μάχη να συνεχίσουμε αυτή την πορεία με μεγαλύτερη ορμή και αποφασιστικότητα. Φίλες και φίλοι, με μεγάλη μας χαρά θα παρουσιάσουμε σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοδελτίων, τους υποψήφιους της λαϊκής συσπήρωσης στην Κεσαριανή. Το ψηφοδέλτιό μας είναι ψηφοδέλτιο μάχης και αγώνα. Περιλαμβάνει αγωνιστές από όλα τα λαϊκά στρώματα που πρωτοστατούν στην πάλη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική μέσα από τις γραμμές του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, του ΜΑΣ, της ΣΟΓΕ. Περιλαμβάνει εργαζόμενους του χεριού και του πνεύματος, αυτοαπασχολούμενους στις πόλεις, συνταξιούχους που είναι απόμαχοι της δουλειάς αλλά όχι του αγώνα. Γυναίκες επιστήμονες, ανθρώπους που έχουν αποδείξει στην πράξη ότι μπορούν να σηκώσουν πρώτη τα βάρη του αγώνα. Οι 16 από αυτούς είναι δημοτικοί σύμβουλοι, που όλοι μαζί παλέψαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη θητεία. Απουσιάζει ο έμνηστος συναγωνιστής Αξιώτης Χρήστος, που έφυγε από κοντά μας. Το ψηφοδέλτιό μας αποτελείται από υποψήφιους, που όλοι τους είναι μέλη μαζικών και συνδικαλιστικών φορέων. Το 71% από αυτούς εκλεγμένοι σε διοικητικά συμβούλια μαζικών φορέων ή συνδικαλιστικών. Το 50% είναι γυναίκες. Το 46% έχουν πανεπιστημιακές σπουδές. Διαβάζω αλφαβητικά τα ονόματα, τα πρώτα ονόματα. Αραχοβίτη Μαρία, αρχιτέκτονας, μηχανικός, μέλος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών. Αργυριάδης Λάμπρος, λογιστής του Συλλόγου Αυτοαπασχολούμενων ΕΒΕ και Σαριανής. Βαβουλιώτης Νίκος, τυχιούχος σχολής ηχοληψίας, εργαζόμενος στον χώρο του πολιτισμού. Βαγενά Δώρα, συνταξιούχος λιθογράφος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ και Σαριανής. Βαρλάμη Ελισάβετ, εργαζόμενη στο φάρμακο, μέλος Ομοσπονδίας Φαρμακοϊπαλλήλων. Βασιλάκη Κατερίνα, δημοτική σύμβουλος και τεταλμένη σε θέματα πολιτισμού και δήμου. Πτυχιούχος, φιλόλογος, εργαζόμενη και μέλος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Βασιλείου Βάσο, μέλος του ΔΣ και ΜΥΠΟ και του νομικού προσώπου των παιδικών σταθμών του Δήμου. Ιδρυτικό μέλος του Μικρασιατικού Συλλόγου. Βεχλίδη Μαρία, δημοτική σύμβουλος, μέλος Σχολικής Επιτροπής Δήμου και του νομικού, προσώπου των παιδικών σταθμών του Δήμου, πτυχιούχος χημικός. Γαβριλάκης Κώστας,
Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος και ΜΥΠΟ, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΑΕΑ. Γεωργοπούλου Κανέλα, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, μέλος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δραστήρια στο Γονεϊκό Κίνημα. Εξαρχόπουλος Σάκης, Δημοτικός Σύμβουλος και εντεταλμένος σε θέματα πολιτικής προστασίας, Χημικός Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός. Ευσταθίου Γρηγόρης, Μηχανολόγος Μηχανικός του Πολυτεχνείου, μέλος του Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών, Γενικός Γραμματέας του Μικρασιατικού Συλλόγου Κεσαριανής. Ζέρβα Σωτήρης, Εργολάβος Οικοδομών, για χρόνια μέλος του Συνδικάτου Οικοδόμων. Καραβασίλης Μανώλης, Δημοτικός Σύμβουλος και εντεταλμένος σε θέματα αθλητισμού, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. Κατημερτζής Γιώργος, πρώην Δήμαρχος Κεσαριανής, Πρόεδρος σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Κολοβού Τίνα, Δημοτική Σύμβουλος και εντεταλμένη σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΚ. Κοπριτέλης Απόστολος, δάσκαλος στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κεσαριανής, πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ρόζας Σιβριώτη. Κοσμίδου Ειρήνη, αυτοαπασχολούμενη γραμματέα στο Σύλλογο Αυτοαπασχολούμενου Κεσαριανής. Μάνε Σιβούλα, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Κεσαριανής. Μοσχονάς Γιάννης, βιολόγος, εκπαιδευτικός στο πρώτο Γενικό Λύκειο Κεσαριανής, μέλος του ΠΑΜΕ και του ΔΣ της 7ης ΕΛΜΕ. Ντάλιος Γιώργος, μηχανικός αυτοκινήτων, μέλος του ΔΣ της ΠΑΣΕΒΕ. Παναγιωτοπούλου Ευγενία, πτυχιούχος φυσικής με μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικό, με συνεισφορά στο Λαϊκό Φροντιστήριο της Κεσαριανής. Παπαγιάννης Γιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος στα συνεργεία του Δήμου Κεσαριανής, συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός. Παπαδήμα Μαρίνα, απόφυτος του Τμήματος Μεταλλιολόγων του ΕΜΥΠΗ, με συμμετοχή στο φοιτητικό κίνημα μέσα από τις γραμμές του ΜΑΣ με το ψηφοδέλτιο της Πανσπουδαστικής, ελεύθερος επαγγελματίας και μέλος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών. Παρασκευοπούλου Μαρίνα, μέλος του Διοικητικού Συμβούλιο της ΚΕΔΙΚ, υπήρξε μέλος του ΔΣ Σωματείου Επισητισμού με πλούσια δράση, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου Γονέων Παιδικών Σταθμών του Δήμου. Περής Γιάννης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου της Κεσαριανής, πτυχιούχος Δασολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, συνταξιούχος εργαζόμενος του Υπουργείου Γεωργίας. Πλητάς Βαγγέλης, συνταξιούχος Δημοτικός Υπάλληλος του Δήμου Κεσαριανής, διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζόμενων του Δήμου. Πολυχρονάκης Σίμος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, μέλος Εθελοντικής Δασοπροστασίας του Δήμου μας, Δημοτικός Σύμβουλος από το 2010. Σαρυπαναγιώτου Λίλου Στέλλα, Δημοτική Σύμβουλος και υπεύθυνη για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών και του ΚΑΠΗ του Δήμου Κεσαριανής, πρόεδρος του Μικρασιατικού Συλλόγου Κεσαριανής. Σπυριάδη Νότα, συνταξιούχος εργαζόμενη του νοσοκομείου Ανδρέας Συγκρός, διετέλεσε πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένου, πρόεδρος του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών Κεσαριανής. Τσαπάρας Γρηγόρης,
πτυχίου ΣΤΕΗ, εργαζόμενος σε πολυεθνική εταιρεία, πρώην δημοτικός σύμβουλος και μέλος διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου του Χώρου του. Τσουρούλας Μαρίνος. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεσαριανής με σημαντική προσφορά και στην ιατρική παρακολούθηση των μελών του ΚΑΠΗ, συνταξιούχος γιατρός, ακτινολόγος, διετέλεσε διευθυντής του Τμήματος Μοντέρνων Απεικονιστικών Μεθόδων του Νοσοκομείου Γεννηματά για πάνω από 30 χρόνια. Φασούλα Αλίκη. Δημοτική Σύμβουλος και μέλος του ΔΣ του ΚΕΜΙΠΟ, πολιτικός μηχανικός, μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και μέλος του Σκακιστικού Συλλόγου Παγκρατίου και Σαριανής. Χατζηδημητράκης Αργύρης. Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΙΚ, αυτοκινητιστής, μέλος του ΔΣ Σωματείου Αυτοαποσχολούμενων Ιδιωτικών Φορτηγών Οδικών Μεταφορών. Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κεσαριανής. Χριστοφής Μιχάλης. Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΙΚ. Συνταξιούχος Δημοτικός Σύμβουλος. Συνταξιούχος, δημοτικός υπάλληλος, πρόεδρος των εργαζόμενων του Δήμου για πολλά χρόνια. Και Χρόνη Μαρίτα, φοιτήτρια νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της Θράκης με δράση στον κίνημα των φοιτητών. Αποφύτησε από τα σχολεία της Κεσαριανής, όπου συμμετείχε σε όλες τις μαθητικές διεκδικήσεις. Ακόμα μέχρι τις εκλογές έχουμε και άλλους που θα ανακοινώσουμε για να ολοκληρωθεί το ψηφοδέλτιο. Όμως σήμερα, με τη σημερινή μας συγκέντρωση, ξεκινάμε αποφασιστικά, δυναμικά, μπαίνουμε μπροστά για να είναι ξανά οι Κεσαριανοί στον δρόμο που χάραξαν όλα αυτά τα χρόνια, για να έχει ξανά Δημοτική Αρχή αγωνιστική, για να είναι η λαϊκή συσπήρωση πλειοψηφία, για να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ παντού, σε ευρωεκλογές, στις εκλογές, στις περιφέρεια. Να είστε καλά, καλόν αγώνα!